ξαναλίστησε άπλετο φως στη ράμπα να πέφτει. Η δράση να κυλάει, να παρασέρνεται στη δύνη. Η τέχνη δεν πρέπει να αντανακλά σαν τον καθρέφτη. Η τέχνη δεν πρέπει να αντανακλά σαν τον καθρέφτη. Μασάφακος να μεγεθύνει. Έβγαλε δρόμα η ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους σκασμός ρητορές πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα παίζουμε σ' αυτόν το θεία σου μόνος φαντάσματα. Κάτω τις σημαίες της λεωφόρος που παρελάσαμε αλλάξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαν. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Όσα πιο κόσμος εκεί που σ' άφησε ξανατονώθηκε. Και η εξεγέρση μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Οι σεμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, ράκια, αλότρια, ζητώ κραυγάσαμε. Και τώρα εισφράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσχισε η κόρνη ιστορία αρχαία οράματα. Τώρα για σέρνας καποστέλνει και για χαμόμηλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά με ράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμηλο. Έβγαλε βρώμα η ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα πέσουμε σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες τους λεωφόρους που παρενάσαμε. Άλλαξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα βγουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκα δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο
ένας άδειος κόσμος εκεί που σαν μισέ ξανατονώθηκε. Η εξεγέρση μας είναι ευγένη εκτός του θύματος. Δήλωση τσούλα, ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλεύουν ένα σκληριάρικα. Όνειρα ξένα, ράκια δόντρια ζητώ κραυγάσαμε. Τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Σε σκίση μόρνη ιστορία με οράματα. Τώρα μια σέρνη μας κάπως θέλει και για χαμόγιο. Την παρθενιά της εμπαρωθός μας στην τα μεράματα. Την κουβαγίσαμε και μας κουβάρισε στον ανεπόμενο.
ξεχασμένη από την Κύπρα, η ψυχή του λαού. Φρεντούγες τώρα βγάζει κι ανεβαίνει, ποιος τη σταματάει, ποιος τη σταματάει. Γεννήθηκα στις 13 Απριλίου 1947 στην Πάτρα, σε ένα νεοκλασικό Αράτου 33 και Κορίνθου. Παλιά αστική οικογένεια που ήρθε στην Πάτρα από τους Δελφούς στις αρχές του 19ου αιώνα. Ένας προγονός μου, που λεγόταν Γιάννης Μικρούτσικος, γνωστός και ως Γοργόγιανος, είχε ένα καΐκι και έκανε εμπόριο Πάτρα Γαλαξίδη Ιταία. Γύρω στο 1830 εγκαθίσταται στην Πάτρα. Έκανε 3 παιδιά. Ένας ήταν ο Αριστίδης και αυτή είναι η πρώτη γενιά των Μικρούτσικων στην Πάτρα. Ο Αριστίδης έκανε γιους και κόρες. Ένα από τα παιδιά του ήταν ο παππούς μου, ο Στέργιος. Ο παππούς πέθανε όταν η γιαγιά μου ήταν 4 μηνών έγκυος στον πατέρα μου. Γι' αυτό και ο πατέρας μου πήρε το ίδιο όνομα, Στέργιος. Στα χρόνια τους έφτιαξαν ένα εργαστήριο, το οποίο αργότερα εξελίχθηκε σε εργοστάσιο ζυμαρικών. Το εργοστάσιο χρεοκόπησε το 1937. Ήταν μια αστική, συντηρητική οικογένεια. Ήταν σκάνδαλο που ο πατέρας μου, ως φοιτητής μαθηματικών, την περίοδο 1932-36, επέστρεψε στην Πάτρα ως κομμουνιστής. Ήταν ένας από τους λίγους δακτυλοδεικτούμενους κομμουνιστές στην Πάτρα εκείνη την εποχή. Ήταν δηλαδή ένας δικός τους που αλλαξοπίστησε. Γιατί ναι, μεν η Πάτρα κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα είχε ένα σημαντικό κίνημα αναρχικών, εννοώ θεωρητικών του αναρχισμού, οπαδών του Προυντών, αλλά μην ξεχνάμε ότι ήταν μια πόλη η οποία έβγαζε πρωθυπουργούς. Ο πατέρας μου επέστρεψε ένα χρόνο πριν χρεοκοπήσει το εργοστάσιο. Όλη η οικογένεια έμενε σε μια σειρά νεοκλασικών σπιτιών. Μάλιστα, όταν πρωτολειτουργήσαν οι αστικές συγκοινωνίες, υπήρχε και στάση Μικρούτσικου. Το σπίτι ήταν μεγάλο, ψηλοτάβανο, με ζωγραφιές και με άνδρους στο ταβάνι, έγραψε ο Καριωτάκης. Με άνδροι στο χορό τους με τραβάνε. Και παρατηρώντας καθημερινά αυτά τα σχήματα, μου έγινε νοικία. Θυμάμαι έντονα εικόνες από τα 2-3 πρώτα χρόνια της ζωής μου. Απέναντι από το σπίτι υπήρχε ένα ιδιωτικό σχολείο του Σωτηρχόπουλου, το οποίο το χρησιμοποίησε η Γκεστάπο στην κατοχή για φυλακές. Όταν έκαναν πρόβες τα παιδιά το 1949 για τους σχολικούς εορτασμούς των εθνικών επαιτίων, άκουγα από τον μπαλκόνι μας τους σαλπικτές και τους τυμπανιστές και ξεσήκωνα όλους τους ρυθμούς τους με απόλυτη ακρίβεια σε ένα μικρό τυμπανάκι. Ο πατέρας μου ασχολήθηκε ενεργά με τον αθλητισμό. Ήταν μάλιστα καθηγητής διαιτησίας στο ποδόσφαιρο, ενώ είχε ιδιαίτερη αγάπη στο μπάσκετ, στο στίβο και στο πόλο. Κάποια μέρα το 1950, περπατώντας με τον πατέρα μου και κρατώντας τον από το χέρι στην οδό Ερμού και Κορίνθου, βγαίνει από κάποια πόρτα ένας φασίστας που είχε και εκείνος ενεργή σχέση με τα αθλητικά, κάποιος ντάβαρης, και φωνάζει στον πατέρα μου: «Μικρούτσικε Ζαχαριάδη!» Ήταν η εποχή μετά την ήττα της αριστεράς στο δεύτερο Αντάρτικο και είχαν αρχίσει οι εξορίες, τα δικαστήρια, οι εκτελέσεις. Του το φώναξε με τέτοιο τρόπο σαν να τον κατέδιδε. Ο πατέρας μου παρέμεινε ήρεμος. Εγώ είχα ταραχτεί πάρα πολύ. Επιστρέψαμε σπίτι και αναφέραμε το γεγονός στον ονό μου, ο οποίος ήταν ένα νέο παιδί 20 χρονών. Ο νονός μου παίρνει ένα ποδήλατο, κατεβαίνει στο κέντρο, στην Αγίου Νικολάου, τον βρίσκει και τον πλακώνει στο ξύλο. Θυμάμαι πόσο πολύ είχα χαρεί. Me.
για καιρούς δοξασμένους. Και πάλι, Άννα, μην κλαις, θα γυρέψουμε βέρεσε απ' το μπακάλι. Μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Άννα, μην κλαις, στο ντουλάπι
Παραδείσου.
να προσκυνούμε. Ξαναπλάτω με το νου. Εκείνες τες στιγμές και σαν τα μόνο. Κι ακούω τα λόγια μας τα τελευταία. Κι ακούω τα πρώτα. Κι ακούω τα πρώτα. Κι ακούω τα πρώτα. Από το πράσινο ακροτήρι, ίσως ποτέ και να μην δω το πρόσωπό σου. Ωστόσο αν κρίνω από το αιμάτινο γραφτό σου, θα πρέπει να είναι γιωμάτο από λιοπύρι. Ελμπέρτο Κόμπος, Παναμέζε αδερφέ μου, ίσως ποτέ να μην ακούσω τη φωνή σου.
ωστόσο ασυγαστή δεν άνε σαν τη γη σου, αν κρίνω απ' τα μηνύματα του ανέμου. Να είμαστε κάπου από τις όχτες του Ιορδάνη, ίσως ποτέ και να μη σφίξουμε το χέρι. Ωστόσο δίπλα σου αύριο πονάει το ίδιο αστέρι, δίπλα μου αύριο πονάει κι αυτό μου φτάνει. Απόψε σμίξαν τις καρδιές μας έναν έστω στιγμιαίο συντονισμό, ίδιες ελπίδες, καθώς μας φώτιζαν το δρόμο οι σελίδες από το κομμουνιστικό μας μανιφέστο. Η μητέρα μου γνωρίστηκε με τον πατέρα μου σε κάποιον από τους χορούς που διοργάνωναν μετά την απελευθέρωση το ΕΑΜ και η ΕΠΟΝ. Παντρεύτηκαν το 1946. Η μητέρα μου 18 χρονών και ο πατέρας μου 32. Η μητέρα μου ήταν λίγο αντράκι, αρκετά αφιερόστομη, έπαιζε πόκα με τους άντρες. Πολύ αγαπημένο ζευγάρι μέχρι το τέλος. Και πάντα ανάμεσα σε φίλους. Είχαμε ένα πολύ ανοιχτό σπίτι. Δεν υπήρχε μέρα που να μην καθόμαστε στο τραπέζι 15 άνθρωποι. Τα τραπεζώματα, τα γέλια, τα τραγούδια, τα παιχνίδια, κυρίως τόμπολα και χαρτιά, και ο χορός βέβαια, ήταν καθημερινές καταστάσεις στο σπίτι μας. Είχαμε όλοι μας παρατσούκλια. Εμείς οι μικροί συμμετείχαμε σε όλα αυτά. Δεν υπήρχε τίποτα απαγορευμένο. Κανένας διαχωρισμός. Μας συμπεριφέρονταν σαν να είμαστε συνομήλικοι. Τα καλοκαίρια πηγαίναμε με φίλους σχεδόν κάθε πρωί για μπάνιο στα Μποζαΐτικα και στείναμε πάρτι στο κέντρο το Τζάκι. Έπαιζα πιάνο και τραγουδούσαν όλοι. Αυτές οι ιστορικές συναυλίες ήταν κατά κάποιο τρόπο η συνέχεια των περίφημων πάρτι της οικογένειας Μικρούτσικου. Ακόμη και σήμερα, πολλοί πατρινοί της θυμούνται με νοσταλγία. Η πρώτη μου εμφάνιση στη σκηνή έγινε στη διάρκεια του καρναβαλιού το 1951, όταν έπαιξα μαράκες στην ορχήστρα του περίφημου πατρινού τρομπετίστα Παπαγιαννάκη. Το Νοέμβριο του 1962, η είδηση ότι φεύγουμε για Αθήνα έπεσε πολύ ξαφνικά στο σπίτι. Κάποια μέρα ο πατέρας μας ανακοίνωνε πως θα μετακομίσουμε στην Αθήνα και πως ήταν κανονισμένα όλα. Η αιτιολογία ήταν πως έπρεπε να προετοιμαστούμε κατάλληλα, εγώ και ο Ανδρέας, για τις εξετάσεις μας στο Πανεπιστήμιο. Οι δύο καλύτεροι μου φίλοι μας πήγαν τραγουδώντας μέχρι το σταθμό για να πάρουμε το τρένο για την Αθήνα. Ανεβήκαμε σε μία άμαξα με δύο άλογα και φτάσαμε στην οδό Κεφαλινίας 20 στην Κυψέλη, στο νέο μας σπίτι. Θυμάμαι έντονα εκείνη τη νύχτα. Ήρθα στην Αθήνα πολύ καλά οπλισμένος. Ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της προσωπικότητάς μου και του χαρακτήρα μου είχαν ήδη διαμορφωθεί. Σε εκείνα τα χρόνια της Πάτρας μπορεί κάποιος να βρει τα σπέρματα από οτιδήποτε αναπτύχθηκε στη ζωή μου μέχρι τώρα. Αυτές οι ρεματιές κι αυτά τα βράχια
κι αυτά τα σπίτια δίπλα στο γυαλό. Αυτές οι μάνες με το καρβούνο στα μάτια τους κι αυτά τα κύματα που φεύγουν και ξαναγυρνούν. Αυτά τα πεύκα με τα χαραγμένα λόγια κι ο Κωνσταντίνος ο καημός που πέταξε σαν το πουλί και εκείνα που δεν πρόφτασαν οι κήρυκες παρά μονάχα ψεύτες και ρουφιάνοι. Ο πολιτεία με το βράδιασμα κοντά στους ταρσανάδες στην αγορά, στον καφενέ και στο ποδόσφαιρο. Βράδιασμα κοντά στους ταρσανάδες στην αγορά, στο καφενέ και στο ποδόσφαιρο. Είσαι η πρέβεζα, τα Γιάννενα και το Κιλκής, το Μεσολόγγι, ο Πόντος και η Ερμούπολης. Είσαι η πρέβεζα, του Αμανέ στα τουρκοχώρια, μ' αυτές τις ρεματιές κι αυτά τα βράχια, μ' αυτά τα σπίτια δίπλα στο γυαλό, μ' αυτές τις μάνες με το κάρβουνο στα μάτια τους, θα έρθει ο καιρός που θα φανούν οι κήρυκες κι όχι μονάχα ψεύτες και ρουφιάνοι. Θα έρθει ο καιρός που θα φανούν οι κήρυκες κι όχι μονάχα ψεύτες και ρουφιάνοι. Είσαι η πρέβεζα, τα Γιάννενα και το Κιλκής, το Μεσολόγγι, ο Πόντος και η Ερμούπολης. Είσαι η πρέβεζα, τα Γιάννενα και το Κιλκής, το Μεσολόγγι, ο Πόντος και η Ερμούπολης. Να σας πω μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο, αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό.
άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Της νύχτας μετανάστες σε δρομολόγια χωρίς επιστροφή. Ας τις πλατείες να βοκούν, σου λέω άστες. Ίσως με βρίζουμε στην επόμενη στροφή. Ένας τριμώνας και βουλιάζω στα νερά, όπως ψαράς μέσα στη λάσπη της Κερκίνης. Ιώνος κόκκος με σημάδια πανερά. Χάθηκα πάλι μες στο πρόσωπο εκείνης. Ματώνει στα κυβέλια η οθόνη και εγώ ρεμβάζω σε παιδεία αχανή. Στο Μιραμάρε κολυμπούσες πάντα μόνη κι ο Ματθαίος έχει χρόνια να στενεύουν
άφος οικογένεια. Οι κηδείες του Γεωργίου Παπανδρέου και του Γιώργου Σεφέρη εξελίχθηκαν μεν σε συλλογικές διαμαρτυρίες ενάντια στη Χούντα, όμως μία από τις πρώτες οργανωμένες διαμαρτυρίες έγινε στις 21 Απριλίου 1972 στο Μουσείο, στην Πατησίων, από 150 φοιτητές. Καθόμασταν στα τραπεζάκια του καφενείου στο Μουσείο, σηκωθήκαμε όλοι μαζί όρθιοι και φωνάξαμε κάτω η Χούντα. Μέχρι την Πρωτομαγιά μας είχαν μαζέψει σχεδόν όλους. Στα καινούργια κτίρια της ασφάλειας, στη Μεσογείον, μας έβαλαν τον καθένα μόνο του σε μικρά κελιά χωρίς φως, στην απομόνωση. Τέταρτος όροφος στη Μεσογείον. Κρατούσα τις οδοντογλυφίδες από το φαγητό που μου έφερναν οι δικοί μου και έπαιζα ένα ποδοσφαιράκι που είχα επινοήσει πάνω στο κρεβάτι. Κάτι άλλο που αξίζει να αναφέρω είναι εκείνο που συνέβη την 7η ή 8η νύχτα. Περνούσε συνέχεια έξω από το κελί μου ένας νεαρός αστιφύλακας. Με κοιτούσε για λίγο και έφευγε. Κάποια στιγμή κοντοστέκεται στην πόρτα και μου λέει «Εσύ δεν είσαι ο μικρούτσικος που έχεις κάνει ένα δίσκο με καριωτάκι?» «Ναι», του λέω. «Σε έχω δει στην Μποάτο Ορίζοντες. Εγώ, ξέρεις, είμαι φανατικός της ποίησης του Λόρκα», μου είπε. Ξεπερνώντας την έκπληξή μου, αρχίζω να το απαγγέλω στίχους του Λόρκα. Η θάλασσα χαμογελά από πέρα. Τα δόντια αφρός. Ουρανό στα χείλια. Ερχόταν στο κελί μου κάθε βράδυ να μιλήσουμε για ποίηση. Τον ξανασυνάντησα το 1975, πηγαίνοντας κάπου να συναντήσω σε ένα σπίτι στη Μεσογείον το Μάνο Λοΐζο. Περνώντας έξω από την ασφάλεια, ακούω μια φωνή «Η θάλασσα χαμογελά από πέρα, τα δόντια αφρός, φύγανε επιτέλους, Θάνο, φύγανε». Τα έχουνε τσακίσει τροπικές. Παντιέρα κίτρινη σινιάλου του νερού, φούντο τις δυο και πρίμα βρέξε το πινέλο. Τα δυο φανάρια της νυχτός και ο πιζανέλο, φοβιασμένος απ' το κύμα του καιρού. Το καραντί θα μας βατάρει σ' άπια βρεχάμενα τσιμέντο και σκουριά. Από νωρίς δεξιά στην μάσκα την πλωριά κοιμήθηκε ο Καρχαρίας που πιλωτάρει. Όρνινα δίνει ο παπαγάλος στο μισθό, όπως και τότε απ' του κολόγου την κουκέτα. Χρόνια προσμένου να τυλίξει στην παρκέτα, χρόνια προσμένω τη στεριά να ζαλιστώ. Όποιες ανάπτυξες δυνάμου είχα γεννείς, κι άχος μας φτάνει καθώς παίζουν τα ρουκανά τους. Της θάλασσας καρτανικώντας τους θανάτους, στην άνεμο σκάλα σε θέλω να φανείς. Φύκια μπλεγμένα στα μαλλιά στο στόμα φύκια,
ποιος κοιμήθηκες για πάντα στα βαθιά. Κατάστηκτη, ελεγχυμένη από σπαθιά. Πραφορώντας τον Ίγκα στα σκουλαδίγια. Το καραντί, αν μας παθάρει σαν πια βρεχάμενα τσιμέντο και σκουριά. Από νωρίς δεξιά στη μάσκα την Φλωριά.
ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο βαρδάρης. Το κύμα η πλώρια κέρδισε όρια με την οριά. Σε στυλοπορώ το στα νερά να πας για να γραδάρεις. Μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Ξέχασες κείνο το σκοπό που λέγαμε οι χιλιάδες. Άγιε Νικόλα φύλαγε κι Άγια Θαλασσινή. Τυφλό κορίτσι σώδηγα παιδί του Μοντιλιάνη που τ' αγαπούσε ο Δόκιμος κι οι δυο μαρμάρι. Απάνω στο γιατάκι σου φίδινο φρό κοιμάται και φέρνει βόλτες ψάχνοντας τα ρούχα σου η Μαϊού. Εκτός από τη μάνα σου κανείς δεν σε έτουτο το τρομακτικό ταξίδι του καμπού. Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη. Πριν 10 χρόνια μεθυσμένη μου είπε έτσι σ' αγαπώ. Αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι. Μάταια θα ψάχνεις το στρατή που πάει για το δεύτερο. Σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες. Από έναν γέρον έμπορο τα αγόρασα στα λιγέρι. Παλαιοπόλη, όπου έμοιασε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια. Όρθον πλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένες, να λέει με μια βραχνή φωνή τα παρακάτω λόγια.
αυτό το μαχαίρι εδώ που θέλεις να αγοράσεις. Με ιστορίες αλόκοτες ο θρύλος το έχει ζώσει. Κι όλοι το ξέρουν πως αυτοί που κάποια φορά το είχαν. Καθένας κάποιον άνθρωπο δικό του έχει σκοτώσει. Τον Βασίλειο σκότωσε με αυτό τη Δόνα Τσούλια. Την όμορφη γυναίκα του γιατί τον απατούσε. Ο Κόντε Αντώνιο μια βραδιά το δύστυχο αδερφό του με το μαχαίρι του το εδώ κρυφά δολοφονούσε. Στη μικρή ερωμένη του από ζηλιά. Και κάποιος ναύτης Ιταλός σε ένα τρεκόλο στρώμο. Χέρι σε χέρι ξέπεσε και στα δικά μου χέρια. Πολλά έχουν δει τα μάτια μου μ' αυτό που φέρνει τρόμο. Σε και δες το μια γύρα και ένα οικόσιμο έχει. Είναι αλαφρύ κι αφιάσε το, δεν πάει ούτε να ακούω αυτό. Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσει. Πόσο έχει μόνο φράγκα ευκά, αφού το θέλεις πάρτο. Ανέμισες για μια στιγμή το βολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Παντιέρες πάγαιναν του άνθρωπου
βραδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο Ρογοβίζι ανατριχιάζαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιαζε ακαμάτι στα χαμνά του. Του Ταύρου ο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσαν από εδώ πορεία προς το βοριά, τράβα μπροστά, ξόπισε μη σκέπισε μέλι. Κάτω από τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φύτρωναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες στέρφες από μένα οι αγκαλιές, τότε τους έφεραν κατσιβέλες στην πόλια. Να τσίγκανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω, φέρετε το μαυριτάνικο σκουτί το πόρφυρο. Στο τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω, ίσα ένα τρίτιο ανάστημα ψηλό σαν το σωρό. Οφέλες απ' το πίστομο, φέρτε νερό και ξύδι κι απάνω στη φοράδα σου δεμένο στα βρωτά. Στην Κορδόβα ταξίδι μέσα απ' τα δίψα σε μένα της χώρα πια τα νύχτα. Βάρκα του βάρκου ανάστροφη φταίνει δίχως καρένα, σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτικη σπηλιά. Σμαρή τώρα κι ανάπαιναν στην έρημην αρένα και στο χωριό να ουριάσουνε τη νύχτα εφτά σκυλιά. Κάποια φορά σ' ένα καράβι ξένο έναν πολύ παράξενο εκλέζω θερμαστή, όπου δεν μίλαγε ποτέ κι ούτε ποτέ είχε φίλους και μόνο πάντα εκάπνιζε μια πίπα σκαλιστή. Έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία κι όσοι είχαν στο Στόκολο με δάφτον εργαστεί, έλεγαν ότι κάποτες από λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς σπαθιά ζωγραφισμένα, μια μπαλαρίνα στην κοιλιά που εχόρευε γυμνή κι άπα στο μέρος της καρδιάς στιγματισμένη είχε με στίγματα ανεξάλληπτα μια άγρια καλοκή. Κι έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει μαύρια να αγάπη ακράτη τη βαθιά κι αληθινή, κι αυτή πως τον απάτησε με κάποιον αυτή αράπη, γιατί ήτανε μια άνθρωπη γυναίκα και κοινή. Τότε προσπάθησε αυτός να διώξει απ' το νου του την ξωτική που αγάπησε τόσο βαθιά.
ό,τι δικό της είχε. Μα έμεινε όμως στις καρδιάς τη θέση ζωγραφιά. Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια, με φότανε το στήθος που να τρίβει θερμαστές. Του κάτου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουν όλοι, πως το ανάμουν τα στίγματα και βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύο να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύο να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύο να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποιοι βαριούς μανούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Άμεσα στο μπαρ ρετσίνες Μαρσίλια, για να φυλάξει εμένα από έναν Ισπανό. Έφαγε αυτός μια διανή στην κεφάλι ποτήλια. Μια μέρα τον αφήσαμε στιγμό το πυρετό. Πέρα
στην Ανατολή να φλέγεται να λιώνει. Φέρε τον μαύρο τον καλό, συγχώρεσε Will. Και δώστε εκεί που βρίσκεται λίγη Αθήνας φρισκόνη. Φέρε τον μαύρο τον καλό, συγχώρεσε Will. Και δώστε εκεί που βρίσκεται λίγη Αθήνας φρισκόνη.
μετά σε παίρνει αριστερά, μην το ζορίζεις. Μάτσο χωράνε σε μια κούφια να παλάμι. Θυμίζεις κάμαρες κλειστές, στεριά μυρίζεις. Πιο μικρός αχολογάει με ένα καλάμι. Γυαλίζει ο σιμ της μηχανής στα δυο ποδάρια. Μωρέ, κλαδώνει στην ανάγκη το τιμόνι. Ένα φτερό ξορκίζει ο Γκόμπι τη μαλάρια. Ο στραβοκάνης ο Χαράμ, πείτε ζυμώνει. Απ' το ποδόσταμο πηδάνε ως τη γαλέτα. Σου χαλάσω το χατήρι. Κόρη ξανθή και γαλανή σε σιλ που όλο εμελέτα. Ποιος ρηγαγιώθε να την πιει σε ένα ποτήρι. Τα μάτια σου ζουνε μια θάλασσα
θυμάμαι. Ο πιο στερνός με έναν αυλό με έναν ουρίζει. Κουφός ως άλακτο κατάστρωμα σαρώνει. Με ένα ξυστρί καθαρισέ με απ' τη Μοράβια. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Γε μου που πας, μάνα θα πάω στα καράβια. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Γε μου που πας, μάνα θα πάω στα καράβια. Τον Ιανουάριο του 1981 γεννήθηκε η δεύτερη κόρη μου, η Κωνσταντίνα, και ολοκληρώνεται έτσι η εσωτερική μου μετάθεση για την οποία σου είχα μιλήσει ότι ξεκίνησε αμέσως μετά τη γέννηση της Σεσίλ. Η Σεσίλ και η Κωνσταντίνα, μαζί με την Αλεξάνδρα και το Στέργιο που γεννήθηκαν πολύ αργότερα, καθόρισαν πολλά πράγματα στη ζωή μου. Στα παιδιά σου δεν αναβιώνει μόνο η καταγωγή σου και το παρελθόν σου, είναι το εύθραυστο παρόν σου και το όποιο μέλλον σου. Οι δύο πρώτες μου κόρες, ειδικά στα χρόνια 1982-1986, ήταν η συνεχής αιτία για την επιστροφή μου. Έζησα πολύ στο εξωτερικό εκείνα τα χρόνια και θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου οι νύχτες που ανάμεσα στα δύο κρεβάτια τους σκαρφιζόμουν εκατοντάδες παραμύθια με περιπέτειες και ταξίδια, με καλούς και κακούς. Η Σεσίλ και η Κωνσταντίνα, όταν ήταν μικρές, ήταν και ίδιες και διαφορετικές. Δεν θα ξεχάσω όταν η Κόκα, όπως ήταν το παρατσούκλι που είχα χαρίσει στην Κωνσταντίνα, γύρισε από μια συναυλία κλασικής μουσικής στα τέσσερά της και στην ερώτησή μου αν της άρεσε το κονσέρτο μου απάντησε «Ήταν πολύ καλό, μπαμπά, αλλά ο κύριος Μπετόβεν δεν ήταν εκεί». Ή όταν την πίεζε η μητέρα της να μελετάει πιάνο, η ίδια μου κουβάλισε ένα βιβλίο οργανογνωσίας που καλά-καλά δεν μπορούσε να το σηκώσει και μου έδειξε ένα όργανο με το οποίο ήθελε να συνεχίσει μουσική, το οποίο ήταν μια άρπα. Ήξερε βεβαίως ότι είναι αδύνατον ένα μικρούλικο κορίτσι να μπορέσει να διαχειριστεί ένα τόσο μεγάλο όργανο. Τα παιδιά μου μεγάλωναν χωρίς εμένα μέχρι το 1986, αλλά με τη συνεχή φροντίδα της Ειρήνης. Με θυμάμαι με ένα τηλέφωνο στο αυτί, κάθε μέρα, πολλές ώρες, να τους μιλάω και τα λίγα βράδια επιστροφής μου εκεί, στη σχεδία, ανάμεσα στα κρεβάτια. Το 2001, σημαδεύτηκε για μένα από ζωή και από θάνατο. Ζωή ήταν η γέννηση του γιού μου, του Στέργιου, και θάνατος ο χαμός της μητέρας μου. Ο Στέργιος γεννήθηκε στις 11 Απριλίου, το πρώτο μου αγόρι μετά από τρεις κόρες. Όταν μου το ανακοίνωσε η Μαρία, στον πέμπτο μήνα, δεν θα ξεχάσω ότι ο πρώτος άνθρωπος που πήρα τηλέφωνο γεμάτος χαρά να του πω ότι είχα γιο, ήσουν εσύ, Οδυσσέα. Και μου απάντησες, υποψιάζεσαι κανέναν? Δύο μέρες μετά, το ανακοίνωσα στον αδελφό μου και μου απάντησε και εκείνος κάτι παρεμφερές. Θανώ, κοίτα να το αγαπάς σαν να είναι δικό σου. Η Σεσίλ γεννήθηκε το 1979 και η Κωνσταντίνα το 1981. Όταν γεννήθηκε το 1996 η Αλεξάνδρα ήμουνα 49 χρονών και όταν γεννήθηκε ο Στέργιος ήμουνα 54. Είναι μια ηλικία στην οποία άλλοι περιμένουν εγγόνια. Είμαι 62 χρονών τώρα που μιλάμε και λειτουργώ σαν να είμαι νέος. Μερικές φορές όταν κουράζομαι ή όταν ανεβαίνει το ζάχαρο, τότε μόνο αντιλαμβάνομαι την ηλικία μου, αλλά αμέσως διώχνω αυτό το συνέστημα. Όχι γιατί δεν είμαι συμφιλειωμένος με την ηλικία μου, είμαι απόλυτα, αλλά ίσως επειδή συνεχίζω να δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ,
δεν προλαβαίνω να συγχρονιστώ με αυτήν την ηλικία. Ένα επιπλέον κίνητρο όμως για μένα είναι η Αλεξάνδρα και ο Στέργιος. Και φυσικά ο τρόπος και η νεανικότητα της Μαρίας. Γιατί ενώ τα παιδιά μου είναι διαπαντός στα σταθερά σημεία της ζωής μου, με τη Μαρία είναι που ταξιδεύω και ονειρευόμαστε μαζί πώς θα βιώσουμε την καθημερινότητά μας μέχρι το τέλος. Παρά τις πολλές ώρες που δουλεύω, τα βράδια συνεχίζω αυτό που ξεκίνησα πολλά χρόνια πριν με τη Σεσίλ και την Κωνσταντίνα. Να επινοώ παραμύθια. Ένα διαφορετικό παραμύθι για κάθε βράδυ. Είχα δημιουργήσει δύο ήρωες, τον πλοίαρχο Ρουσοβίν, αναγραμματισμός του Ρομισόνα, και τον υποπλοίαρχο Μακγκάβιν, οι οποίοι στις περιπέτειές τους κατατρόπωναν πάντα τους κακούς. Κάποιο βράδυ η τρίχρονη Κωνσταντίνα, έχοντας μπουχτίσει από τα happy end, μου είπε: «Μπαμπά, απόψε γίνεται, σε παρακαλώ να νικήσουν οι κακοί». Η Αλεξάνδρα και ο Στέργιος μου έδωσαν τη ζωή για δεύτερη φορά. Και ενώ τους βλέπω να μεγαλώνουν, δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ μικραίνω. Κάθε φορά που ερχόταν ένα παιδί, πάθαινα την πλάκα μου μαζί του. Χωρίς να μειώνεται στο ελάχιστο η τρέλα μου για τα προηγούμενα. Έτσι τώρα λοιπόν έχω πάθει στεργίτιδα. Δεν φοβάμαι ότι θα γίνω γαζομπαμπάς, αλλά όπως και με τις μεγάλες, έτσι και με την Αλεξάνδρα και με το Στέργιο, θα συμπαρασταθώ απολύτως στα θέλω τους, αλλά και στις αλλαγές τους. Αυτό είναι για τον Μίτσο και τον Άλκη. Σαν πλανόδιο τσίρκο τη ζωή μου τη σκόρπισε σε σταθμούς και πλατείες που με πας δε σε ρώτησα τώρα δίχως πηξίδα τα ταξίδια μου κάνω τη φωνή σου ακούω μα τι λες δε σε πιάνω. Παιχνίδι που μ' αφήνει αδιάφορο. Δεν κερδίζω, δεν χάνω. Σ' αγαπώ και σ' αρνιέμαι. Κι από ένα κλαράκι του γκρεμού σου κρατιέμαι. Ελλάδα, βέβο μου και με. Και τρώτες
κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζήμω ότι περίσεψε από ένα σκάρτο πήμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τ' άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν πηγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδι, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα κάνε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοδίες. Απόψε ανοίξανε με το Θεό παρτίδες, τα χέρια τους απλώσανε σε δίκοπες λεπίδες, και στους επενκυκού τον άνοιχτο σταυρό τους απόψε παίρνουνε κεφάλια στο φαβρό τους. Καράτα ρε φίλε χερά, στον
φωτιά καήκα. Έναν αχαίροντα κολύπησαν και βγήκαν. Στο πρώτο αίμα τους τη μάνα τους τρελάναν. Στην πρώτη αγάπη τους σαν ήρωας πεθάναν. Πονέσανε τα μάτια τους όνειρα να θυμούνται. Φωτιά στα τσιγαράκια τους γιατί τώρα φοβούνται. Κι ο τραγουδιού η μοναξία μπορεί να σε γλιτώσει. Κι ο κόριτσου η σκοτεινιά πάλι θα σε σκοτώσει. Κράτα ρε φίλε γερά, κράτα ρε φίλε γερά, κράτα ρε φίλε γερά, κράτα ρε φίλε γερά. Στο πρώτο της τον έρωτα πήραν φωτιά καήκαν. Έναν αχαίροντα κολύμπησαν και βγήκαν. Τη μάνα τους τρελάναν. Στην πρώτη αγάπη τους σαν ήρωες πεθάναν. Κράτα ρε φίλε γερά, κράτα ρε φίλε γερά. Μέσα στο πυρετού μου την αχλή. Γύρε στο πλάι μου, παλιέ μου πόθε. Και μέχρι να έρθει η ανατολή, λύσε τα φρένα, τα σκύρια μου κόψε. Μες στο μυαλό μου έγιναν κουβάρι όσα έζησα κι όσα έχω ονειρευτεί. Χρόνου όλα τα σβήνει το σφουγγάρι και εσύ αργό με χάτινο πανί σε σκότεινα νερά έχεις αλπάρει. Σαν αέρας στου δρόμου την πολύ βουερή
ξαχνεί στο χρυσό μάλλο το δέρας. Κολχίδα δεν υπάρχει τώρα πια, παιχνίδια είμαστε τις κάθε μέρας. Πάμε στον κόσμο υπέροχα μονάχη με ένα παλιό τραγούδι χαρομό. Το τραγούδανε οι θαλασσομάχοι και λέει στο γλυκό του το σκοπό πως μάταιο ταξίδι δεν υπάρχει. Ώρες ατέλειωτες στη θάλασσα κοιτάζεις και τα άγρια κύματα να σκάνε στην ακτή. Σαν το χειμώνα τα πουλιά χρώματα αλλάζεις κι εγώ στους κύκλους των ματιών σου έχω κλειστεί. Άλλος γυρεύει άγκυρα κι άλλος φανεί. Ό,τι προσμένα με δε λέει να φανεί. Η νύχτα μάγισσα γριά χαμογελάει, νησιά κοράλια μας πουλάει. Ποιος άλλαξε του χρόνου τη ροή, ποιος έλυσε τη θάλασσα στα μάγια. Μη μ' αρνηθείς αυτή την εκδρομή, ας είναι να γυρίσουμε ναυάγια. Άλλος γυρεύει βάλσαμο κι άλλος πληγεί. Αλήθειες όσοι άνθρωποι στη γη. Η νύχτα μάγισσα αγριά χαμογελάει, νησιά κοράλια μας πουλάει. Ποιος άλλαξε του χρόνου τη ροή, πάμε. Ποιος έλυσε τη θάλασσα στα μάγια. Μη μ' αρνηθείς αυτή την εκδρομή, ας είναι να γυρίσουμε ναυάγια. Ποιος άλλαξε του χρόνου τη ροή, ποιος έλυσε τη θάλασσα στα μάγια. Μη μ' αρνηθείς αυτή την εκδρομή, κι ας είναι να γυρίσουμε ναυάγια. Thank you.
μέσα μου στα χείλη. Την πρωτουσία, την αρχή, σηκώστε με να δω. Όχι από περιέργεια, μα δεν χωράει στην ύλη. Και την ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Φτιάχνα μια πίστα από φωσφορό. Με 12 διαδρόμους, 12 τρόμους, με βίσματα και εντάσεις φορητές, με πείσματα και αεροπύρατες. Δισκάκια για ακρόαση. Στο λυκνίσμα της αμουστάλα η καρδιά μου κι η διψασμένη μου ψυχή στρατός και πάνω τη ζωή σου σου εσύ και εγώ θα ονειρεύω.
ψυχός Θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τ' άσπρο σου το χιόνι δίχως εντώνει, στα νύχια του κακού τη νύχτα αυτή, κι ο θάνατος λυπάται να κρυφτεί. Όνειρα, όνειρα, φλόγες μακρινές του παιδιού μου, όνειρα, κι άγνωστες φωνές όλα τα λόγια της, ένα του
Είμαι άνθρωπος του ταξιδιού. Από μικρό παιδί ταξιδεύω. Την ώρα που πέφτω στο κρεβάτι, στα λεπτά που απομένουν μέχρι να με πάρω ύπνος, κάνω απίθανα ταξίδια. Σκωτία, Παρίσι του 1848, Παρίσι του 1870. Στο Παρίσι πρωτοπήγα το 1980 και από τότε πρέπει να το έχω επισκεφτεί στο ξύπνιο μου περισσότερες από 50 φορές. Αυτή η πόλη έχει γραμμένη ιστορία ακόμη και στο πιο μικρό, στο πιο ασήμαντο δρομάκι της. Οι δρόμοι της διατηρούν ακόμη τα αρώματα των γεγονότων και αυτό οφείλεται πρωτίστως στη γαλλική πολιτεία, η οποία δεν επινεύει στην πόλη με βίαιο τρόπο. Βλέπεις δηλαδή ένα κτίριο του 18ου αιώνα και δίπλα του ένα σημερινό και δεν αισθάνεσαι ότι κάτι έχει διαραγεί. Το ένα αποτελεί μια συνέχεια του άλλου. Όποτε πέφτω σε κάποια εκπομπή στην τηλεόραση για το Παρίσι, κάθομαι και τη βλέπω. Και θα συνεχίσω να τις βλέπω, ακόμη και αν στο άλλο κανάλι παίζει ο Παναθηναϊκός στον τελικό του Champions League. Είναι η πόλη που έζησαν οι περισσότεροι ήρωές μου και τη γνωρίζω σχεδόν όσο καλά γνωρίζω και την Αθήνα. Όπως επίσης λάτρεψα και το Εδιμβούργο, την Αθήνα του Βορρά. Όταν περπατάς στο λόφο του Εδιμβούργου, αισθάνεσαι πως από κάπου θα ξεπηδήσει ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, παρά το γεγονός ότι βρίσκεσαι δίπλα σε κάποιο McDonald's. Στην κάτω πόλη, όλα τα σπίτια είναι χτισμένα σε γεωργιανό στυλ. Ξυπνάς το πρωί και έχεις μία άλλη αίσθηση. Γνώρισα τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης και ευλογήθηκα να δουλέψω στις περισσότερες. Βερόνα, Λοζάνη, Γενέβη, Βερολίνο, Λιόν, Λίλ, Παρίσι, Βρυξέλλες, Αμβέρσα. Κάποιες φορές αισθάνθηκα να αγγίζω τον ουρανό. Αν δεν χάσεις το μέτρο και απολαύσεις τα ταξίδια αυτά ως ένα μέρος μιας υπέροχης περιπέτειας, τότε το κέρδος σου είναι πολύ μεγάλο και οι αναμνήσεις σου είναι πολύ ακριβές για όλη την υπόλοιπη ζωή σου. Καμιά φορά, όταν με ρωτάνε τι κάνω τον καιρό αυτό, τους απαντάω και τους απαντάω ότι γράφω ένα έργο σε ποίηση του Λόρκα ή γράφω ένα έργο κουαρτέτο εγχόρδων, μου λένε, και τι είναι αυτό που κάνεις τώρα, αντίσταση. Βεβαίως και είναι αντίσταση. Αντίσταση ενάντια στη χειδαιότητα. Προσπαθείς να διατηρήσεις την ανθρωπιά σου, να συνομιλήσεις σε ένα επίπεδο με κάποιους ανθρώπους. Είναι άμυνα στη σύγχρονη σκληρή καπιταλιστική βαρβαρότητα. Γράφω και εκδίδω τα έργα μου. Το θεωρώ πολιτική στάση. Δεν είμαι από εκείνους που θα αποσυρθούν σε μια επαρχία και θα σιωπήσουν. Αυτή την επιλογή τη σέβομαι, αλλά τη θεωρώ εύκολη. Το δύσκολο είναι να μείνεις εδώ και να προσπαθείς συνέχεια να δημιουργείς και να συμμετέχεις με τους όρους σου. Δεν το πετυχαίνεις πάντα. Πολλές φορές εμπλέκεσαι με την εξουσία, γίνεσαι ο ίδιος εξουσία, προσπαθώντας να συμβάλλεις σε κάτι που θεωρείς πως πρέπει να γίνει. Πέφτεις από το σκηνή, σηκώνεσαι και συνεχίζεις. Μία σκηνοβασία είναι. Και όσο ξαναστέκεσαι στα πόδια σου, νικάς.
και μάλλον ξεχρεώνω. Μια στιβα χρόνια στενικά με μια αγκαλιά σκουπίδια. Άλλα να θέλω σαν τρελή και μάλλα να ματώνω. Φυγές να σκάβω με στιγή και να γυρνώ στα ίδια. Θέλω να δω τα άσπρο του κόσμου μέσα απ' τα μάτια ενός πιτσίρικα. Να ημερέψω λίγο φως μου κι όταν θα γεννηθεί ο γιος μου θα μου τα μάθει τη ζωή στα μαγικά. Θέλω να δω τα άσπρο του κόσμου μέσα απ' τα μάτια ενός πιτσίρικα. Να ημερέψω λίγο φως μου κι όταν θα γεννηθεί ο γιος μου θα μου τα μάθει τη ζωή στα μαγικά. Το φως της μουσικής που ταξιδεύεις. Είσαι ολόκληρη αργεντινικό ταγκό. Γεννείται στο όνειρό σου πια, δεν με γυρεύεις. Όπως παλιά με ένα σκοπό χερουβικό. Και για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άνθρωπος. Και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Άλλοι νομίζανε πως ήμουνα μεγάλος κι από σκουργίτη θα γινόμουν αητός.
Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα. Πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί. Κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια. Τα μάγευες με φάρμακα στην άσωτη σιωπή. Πελούσες με ξενοπές, γυμνός και μεθυσμένος. Γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άλλες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος. Μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς. Σε έναν κόσμο μαγικό, με φόντο την Ακρόπολη, το Λυκαβητό. Γεμάτα τα μπαλκόνια, πολιτικά ειδόνια, υποσχέσεις και αγάπες
και πολύχρωμα μπαλόνια για ευτυχισμένα χρόνια. Και εσύ το παιχνίδι τη ζωή σου πως θα φτιάξει, να σου τάξει, να σου τάξει την ψυχή σου να ρημάξει, κι όταν φτάσει να ελέγχει τη ελπίδα σου τον πόνο, δεν του φτάνει τούτο μόνο. Με γλυκό λόγα σε παίρνει χέρι, σε βαφτίζει της Ελλάδας νοικοκύρη. Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει κλέβει τον υγρό σου και το κάνει χαρακτή. Και εσύ
νύχτας η αμάρτωλη και της αυγής η μόνη. Θέλουν βαρίζε υπέκικο και νευρικό τιμόνι. Σε τόπους τριγυρίζουνε σβησμένους απ' το χάλι. Για μια σταγόνα ουρανό, για μια λάγα πισκάλι. Όσοι με το κάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα το και μας αρμύρα το γυμνό
βρεθώ. Σκουριάσε το κλειδί του παραδείσου. Το καραβάνι τρέχει στη σκόνη και την τρελή σου κυνηγάει. Σε ένα παράδειγμα εφιάλτημο.
πως η ανάγκη γίνεται ιστορία. Πως η ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις Ρόζα μου διασμένο, συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω. Τι λένε τα κομπιούτες και αριθμοί. Αυτή η τελευταία μας συζήτηση γίνεται 14 Απριλίου 2011, μία μέρα μετά τα γενέθλιά μου που έκλεισα τα 64 και τρεις μέρες πριν φύγουμε για τις διακοπές του Πάσχα. Θα τις περάσουμε όλη η οικογένεια μαζί στην Κρήτη. Αισθάνομαι πολύ όμορφο. Ο Στέργιος μου μεγαλώνει. Είναι πολύ τρυφερό παιδί, μία σπάνια περίπτωση παιδικότητας και σοβαρότητας. Είμαστε και οι δύο οπαδοί του Παναθηναϊκού και της Μπαρτσελώνα. Του είχα υποσχεθεί ότι φέτος θα πηγαίναμε στη Βαρκελόνη, αλλά δεν τα κατάφερα. Του αρέσει το πιάνο. Η Αλεξάνδρα διανύει την εφηβεία της και όσο περισσότερο επαναστατεί, τόσο περισσότερο την κατανοώ και θέλω να παίρνω το μέρος της. Έχει πλήρως προσανατολιστεί προς τη μουσική. Δουλεύει πολλές ώρες την ημέρα και την καθοδηγώ και εγώ με την εμπειρία μου και τις γνώσεις μου σε καθημερινή βάση. Αυτή η νέα σχέση δάσκαλου και μαθήτριας με την κόρη μου με ενθουσιάζει. Στο ισόφυλλο του δίσκου «Ο Άμλετ της Ελλήνης» είχα γράψει «Στην αγαπημένη μου Μαρία αφιερώνω το «Δεν είμαι άλλος», γιατί χωρίς εσένα μαράκι θα ήμουν σίγουρα άλλος». Στο Σεσιλάκι που ξεκίνησε με πάθος και ταλέντο το μεγάλο ταξίδι του χορού αφιερώνω τον Άμλετ της Βροχής με την παράκληση να καλέσει την Κόκα, την Ιάντα και το Στεργιούλη στις 13 Απριλίου του 2047, στις 12 το βράδυ στο σπίτι της, να ακούσουν ξανά το τραγούδι αυτό όλοι μαζί. Τα ποτά, όπως πάντα κερασμένα από μένα. Στις 13 Απριλίου του 2047, που δεν θα υπάρχω, θα συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή μου. Δεν θέλω τίποτα δημόσιο. Θέλω μόνο τα παιδιά μου. Η Σεσίλ τότε θα είναι 68 χρονών, η Κωνσταντίνα 66, 51 η Αλεξάνδρα και 46 ο Στέργιος.
Τους εύχομαι να είναι καλά. Το ξέρω πως το τέλος θα ιτηθώ από το χρόνο. Μέχρι τότε προσπαθώ να τον κερδίζω στα σημεία. Let's go.